Mega News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Εικόνες απόλυτης καταστροφής σε υποδομές, σπίτια και καταστήματα σε Πύλιο, Βόλο και Καρδίτσα. Αποκομμένα χωριά, τεράστιες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Εγκλωβισμένοι δεκάδες άνθρωποι για δεύτερο 24ωρο. 10 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Μάχη με τον χρόνο δίνουν διασώστες για να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους που περιμένουν βοήθεια. Μάχη για να αποσυμφορηθεί ο ποινιός που κινδυνεύει να υπερχειλήσει. Έσπασε ανάχωμα. Απομακρύνονται οι κάτοικοι. Συνοικίες στη Λάρισα πλημμυρίζουν και ο Θεσσαλικός κάμπος χάνεται στα λασπόνερα. Νέα άνοδος του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Δυσβάσταχτες οι αυξήσεις. Τα ταμπελάκια με τις τιμές αλλάζουν καθημερινά. Μειώσαμε τις ποσότητες τροφίων που αγοράζουμε, δηλώνουν καταναλωτές στην κάμερα του ΟΜΕΚΑ. Αναμένεται ντόμινο αυξήσεων και σε καύσιμα και ενέργεια. Λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία για την αναζωπήρωση του πληθωρισμού εκφράζουν Δύση ΑΚΕΛ. Ζητούν από τον πρόεδρο επαναφορά των μέτρων στήριξης. Με προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο για πάψη του Γενικού Ελεκτή, προειδοποιεί ο Γενικός Εισαγγελέας. Αγγίζουν τα όρια του εκφοβισμού οι δηλώσεις του, απαντά ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.